Σε εξέλιξη ομοιρία σε λεωφορείο στη Δυτική Ουκρανία, σε συναγερμό έχουν τεθεί αρχές. Άνδρας κρατά ομήρους περίπου 20 ανθρώπους σε λεωφορείο στην πόλη Λούτσκ. Ο άνδρας φέρεται να έχει στην κατοχή του εκρηκτικά και όπλα. Οι δυνάμεις αστυνομίας έχουν αποκλείσει το κέντρο της πόλης. Ακούγονται πυροβολισμοί σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Άντων Κερασένκο, ο δράστης ήρθε σε επικοινωνία με την αστυνομία και συστήθηκε ως Μαξίμ Πλοκόη. Σύμφωνα με τον Κερασένκο, στο διαδίκτυο υπάρχει ένα βιβλίο με τίτλο «Η φιλοσοφία ενός εγκληματία» που το υπογράφει ο Μαξίμ Πλοκόη και περιγράφει την εμπειρία ενός κρατούμενου στις φυλακές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και προσθέτει ότι έχουν πάρθει όλα τα μέτρα για να επιληθεί η κρίση χωρίς απώλειες. Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα τα αιτήματα του δράστη.